Το νέο βαρομετρικό χαμηλό που έχει βάλει ολόκληρη τη χώρα στην κατάψυξη επηρεάζει ήδη και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις εκδηλώνονται σε όλες τις ορεινές περιοχές των Χανίων. Στη θέση Ξυλόσκαλο, ομαλού στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, χιονίζει από το πρωί. Δεν ήταν λίγοι οι χανιώτες που έφτασαν σήμερα μέχρι εδώ για να απολαύσουν το χιόνι και τη μοναδική ομορφιά του Γκίγκυλου. Εμείς είμαστε εδώ φύλακες, γιατί αξίζει να φυλάμε και να προστατεύουμε το φυσικό πλούτο. Αυτό είναι τις κελίες στο καθήκον μας. Να χαρούμε το χιόνι, να παίξουν μικροί και μεγάλοι. Δεν έχει πολύ, μια χαρά όμως είναι. Τι σου αρέσει πιο πολύ εδώ για πέντε. Παίζουμε χιονοπόλεμο. Είναι πολύ ωραίο εδώ πέρα. Μ' αρέσει εδώ το τοπίο, το χιονισμένο. Είναι ωραία. Τα φαινόμενα σήμερα είχαν ήπιο χαρακτήρα. Οι χιονοπτώσεις ήταν ασθενείς και έτσι ο επαρχιακός δρόμος Χανίων Ομαλού παρέμεινε ανοιχτός. Κανένα πρόβλημα δεν είχαμε. Παρόλο ότι έγραφε ότι έχει 2 βαθμούς ο δρόμος, αλλά δεν είχε όμως κανένα πρόβλημα, ούτε γλιστρούσε ούτε τίποτα. Ήρθαμε για το χιόνι, να παίξουν τα παιδιά, να παίξουμε και εμείς, να το ευχαριστηθούμε. Δεν το βλέπουμε συχνά στα Χανιά. Οπότε τώρα που έπεσε, ήρθαμε να παίξουμε, να το εκτιμάμε, ας πούμε. Εκδρομή, έτσι για ένα ρόφημα για τα παιδιά μετά κάτι ζεστό. Έτσι μια βόλτα ίσα για να χαρούν τα παιδιά. Πρώτη τους χρονιά με το χιόνι, επαφή με το χιόνι είναι η χαρά τους. Πάρα πολύ ωραία. Ερχόμαστε και πιο παλιά που είχα τα παιδιά μικρά. Αλλά εντάξει, τώρα με τα εγγόνια διαφορετικά. Πολύ πιο καλά είναι. Ψυχρή εισβολή αναμένεται από αύριο να αλλάξει εντυπωσιακά το σκηνικό, καθώς προβλέπεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και σε περιοχές με υψόμετρο κάτω των 800 μέτρων. Αυτό που θα δούμε από τα νεότερα στοιχεία είναι κατά πόσο η χιονόπτωση θα κάνει την εμφάνισή της και σε υψόμετρα ενδεχομένως και κάτω από τα 1000 μέτρα. Δεν μας φοβίζει, έχουμε μάθει σε όλες τις καιρικές, σε κρύο, σε μπόρες, σε χιόνια. Σύμφωνα με νεότερο δελτίο του μετεωρολόγου Μανώλη Λέκα, από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, εμφανίζεται η σημαντικότερη ένταση της χιονόπτωσης. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παρεύουμε όπου έχουμε χιονοπτώσεις. Μετά από 8 χρόνια, 9, ξέρουμε ακριβώς πού υπάρχουν τα προβλήματα, σε ποιες περιοχές θα έχουμε χιονοπτώσεις. Ξέρουμε ότι έχουμε στα Σκύφου, ξέρουμε ότι έχουμε στο Σέμπρονα, ξέρουμε ότι έχουμε στο Έλλος, ξέρουμε ότι έχουμε στο Κακόπετρο. Δηλαδή γνωρίζουμε που έχουμε όταν κατεβεί το χιόνι χαμηλά, ποια σημεία είναι. Ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε ότι σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το νυχτερινό καταφύγιο αστέγων, ενώ και το ΚΑΠΗ Παλιάς Πόλης θα παραμείνει ανοιχτό από νωρίς αύριο το πρωί και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με καλό καιρό αλλά τσουχτερό κρύο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις των Θεοφανίων. Νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τη Δευτέρα με γρήγορη εισβολή ψυχρής αέριας μάζας, η οποία θα προκαλέσει βροχές, χιόνια στα ορεινά, ακόμη και σε αρκετά χαμηλότερα υψόμετρα και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.